Την έκτακτη σύγκληση του συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Σέρων εισηγήθηκε ο διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας νομού Σέρων, κ. Σωτήρης Δημητράκης. Η συνεδρίαση έγινε στις 6 το απόγευμα στο διοικητήριο των Σέρων, στην αίθουσα Κωνσταντίνος Καραμανλής. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον διοικητή της πυροσβεστικής υπηρεσίας του νομού Σέρων, τον κ. Δημητράκη. Καλησπέρα σας, κύριε διοικητά. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Για πέστε μας, πώς πήγε η σύγκληση αυτού του οργάνου που έγινε με δική σας πρωτοβουλία? Ναι, κατόπιν προτάσεών μας συγκροτήθηκε το συντονιστικό όργανο, όπου τέθηκαν τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν λόγω των συγκεκριμένων καιρικών συνθήκων που υπάρχουν στο νομό, καθώς και σε όλη την Ελλάδα φυσικά. Έτσι, και έγιναν κάποιες προτάσεις όσον αφορά το θέμα της αντιμετώπισης πιθανού συμβάντος από την υπηρεσία μας. Mm-hmm. Τις προτάσεις ήταν με το δίκτυ 3 κάποιες ευαίσθητες περιοχές, ενώ μέχρι τώρα στο δίκτυ 4 σε απομονώναμε. Τώρα και με το δίκτυ 3 και μέχρι το τέλος του μήνα, βλέποντας και εκτιμώντας ξανά στο τέλος του μήνα πώς θα πάει η κατάσταση, οι συγκεκριμένες περιοχές θα αποκλείονται από την είσοδο πολιτών. Α, μάλιστα. Γιατί? Γι' αυτό σήμερα λοιπόν γινόταν έλεγχοι και ζητούσαν να δουν αν είναι όντως μόνιμοι κάτοικοι σε ορεινούς όγκους, έτσι. Ακριβώς, κύριε Χαγίδου, για το λόγο αυτό σήμερα και το δασαρχείο και η αστυνομία και εμείς και όλος ο μηχανισμός το κομμάτι αυτό είχε ρόλο, έτσι ώστε να αποφύγουμε κάποιες παραμονές ατόμων που μπορεί για τον Α ή Β λόγο, για λόγω του ότι θα εκτελέσουν κάποιες εργασίες, λόγω, να προκληθεί κάποιο επεισόδιο. Για τον λόγο αυτό έγινε και συγκεκριμένη απαγόρευση. Αυτή η απαγόρευση μέχρι πότε θα ισχύει, κύριε διοικητά? Αυτή η απαγόρευση θα ισχύει μέχρι και την Δευτέρα το πρωί στις 6:30. Εκτός και αν ενδιάμεσα βγει εκ νέου η ανανέωση αυτής ή η κατάργηση αυτής. Mm-hmm. Μάλιστα. Ως πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Mm-hmm. Άλλη πρόταση, τι άλλο συζητήσατε? Αυτό το οποίο ζήτησα φυσικά και γίνεται από τους Δήμους, είναι επειδή ακριβώς οι μέρες, όπως βλέπετε και εσείς, η ξηρασία, ο αέρας που φυσάει καθημερινά, σε πιθανό επεισόδιο, θα έχουμε μεγάλα προβλήματα. Ζήτησα άμεσα και τα φουματουργικά μηχανήματα και τις υδροφόρες να είναι σε πρώτο χρόνο, σε διάστημα 5 λεπτών. Να τρέχουν πίσω από τα πυροσβεστικά. Όχι σε μία ώρα, σε μισή ώρα. Γιατί λέτε θα έχουμε πρόβλημα, δεν είμαστε έτοιμοι, κύριε Δημητράκη? Όχι, δεν το λέω από αυτή την άποψη. Λέω από το γεγονός ότι, όπως σας είπα και προηγουμένως, οι συνθήκες οι φετινές είναι πάρα πολύ δύσκολες και δεν μοιάζουν ούτε με τις περσινές ούτε με τις προπερσινές. Σκεφτείτε από τα στατιστικά στοιχεία, πέρυσι, όλη την αντιπυρική περίοδο, στο νομό Σερών, ο δείκτης επικινδυνότητας, το 3, έτσι, ήταν μετρημένο στα δάχτυλα του ενός χεριού. Φέτος όμως, κυρία Καθιάγεδου, περάσαμε και στο 4 και συνεχίζουμε με τριάρι και αύριο στην περιοχή της Νιγρίδας και στην περιοχή του Ροδολίμπους. Μάλιστα. Τα στοιχεία δηλαδή δεν έχουν καμία σχέση με ό,τι υπήρχε ως ενιστόσα τα προηγούμενα χρόνια. Και πρέπει φέτος να είμαστε εντελώς διαφορετικοί και να έχουμε εντελώς διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης. Mm-hmm. Εσείς σας άκουγα στην αρχή της αντιπυρικής περίοδου, κύριε Δικητά, να ζητάτε από τους Δήμους, επιβεβαιώνατε ότι υπάρχει συνεργασία, ωστόσο ζητούσατε να γίνουν κάποιες ενέργειες. Τώρα που βρισκόμαστε στο μέσο του καλοκαιριού και με την κατάσταση έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, είστε ικανοποιημένος από την κατάσταση του νομού? Όχι, ποτέ δεν είμαι ικανοποιημένος, κύριε Καχαγίδου. Ποτέ. Και δεν πρέπει να είμαι ποτέ ικανοποιημένος, γιατί θα πρέπει κάθε μέρα να προσπαθώ για το καλύτερο αποτέλεσμα. Θα πρέπει δηλαδή τις ενέργειές μου, όταν τελειώνει το τέλος της αντιπυρικής και βλέπω ότι κατάφερα να αποκατασταθεί η βατότητα στο 50, 60, 40%, όχι, θα πολεμήσω και την επόμενη χρονιά να γίνει στο 80%. Δηλαδή τώρα η βατότητα στο πόσο τοις εκατό είναι? Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν δασικά συμπλέγματα στα οποία έχουμε θέματα λόγω του ανάγλυφου και των τελευταίων, οι οποίοι φυσικά έχουν αρκετό καιρό βροχοπτώσεων, το οποίο είχαν προκαλέσει προβλήματα στον ήδη φτιαγμένο δρόμο. Ήταν φρέσκος ο δρόμος φτιαγμένος και τον ξανακόψανε πάλι. Άρα σε κάποια σημεία δεν έχουμε βατότητα, λέτε. Έτσι ακριβώς. Και πάλι με τα δασαρχεία και πάλι με τους Δήμους από κενό,
πάλι το ίδιο έργο. Πάλι το ίδιο έργο. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα και καθημερινά πρέπει να έχουμε το νου μας έτσι ώστε μην μας ξεφύγει κάτι. Γιατί σκεφτείτε ότι όσο πολύ και να είναι οι πυροσβέστες, όσο πολλά και να είναι τα οχήματα, θα φτάσουμε σε ένα υποτιθέμενο συμβάν σε απόσταση των 7, 8, 10 χιλιόμετρων, γιατί δεν μπορούν να πλησιάσουν τα αυτοκίνητα. Φανταστείτε τα αποτελέσματα αυτής της επιχείρησης μόνο με πεζοπόρα θύματα. Δεν θέλουμε να το φανταστούμε. Βλέπουμε κάποιες εικόνες ήδη. Νομίζω ότι κανείς δεν θέλει να το φανταστεί. Γι' αυτό ακριβώς. Αυτά αναλύσατε λοιπόν σήμερα στους αρμόδιους. Καταρχήν, σε ποιοι συμμετείχατε, κύριε Μητράκη? Ήταν αρκετοί δήμαρχοι, προϊστάμενοι πολιτικής προστασίας, από τα δασαρχεία, όλοι οι δασάρχες, από την αστυνομική διεύθυνση. Γενικά, όλος ο μηχανισμός, όλο το πάρκο που εμπλέκεται στη δασοπυρόβληση. Και το καλό, κύριε Μητράκη, ήταν ότι συμφωνήσαμε σε όλα και υπάρχει διάθεση από όλους, η έμπρακτη διάθεση να βοηθήσουν. Όλοι μας έχουμε καταλάβει ότι θα πρέπει να υπάρξει μια συνέργεια έτσι ώστε να αποφύγουμε αυτά τα κακά αποτελέσματα, αυτά τα αποτελέσματα τα οποία ήταν κόλαφος για το όνομά μας, για όλους μας. Μάλιστα. Άρα αυτά θέσατε λοιπόν. Είπατε ότι τα άκουσαν οι δήμαρχοι και όλοι, ο αντιπεριφερειάρχης συμμετείχε, έτσι. Έτσι ακριβώς. Και είπατε όλοι συμφωνήσατε, όλοι, ναι. Υιοθετήθηκαν όλες οι προτάσεις μου. Είπατε, μία πρόταση είναι αυτή για τους ελέγχους που ήδη ξεκίνησε να εφαρμόζεται, με πρόταση νομοθετικού περιεχομένου. Έτσι. Και σύν της άλλης, ότι από εδώ και πέρα, από αύριο και πέρα, και με δίκτυ 3 θα βγει η ανακοίνωση, θα αναρτηθεί από την αντιπεριφέρεια, οι ευαίσθητες περιοχές του νομού μας, στις οποίες δεν θα επιτρέπεται η πρόσβαση, για τη συγκεκριμένη ημέρα που θα έχουμε δίκτυο επικινδυνότητας 3. Μάλιστα. Η πρόσβαση στο Λαϊλιά έχει διακοπεί, έτσι? Ναι. Σήμερα το Δασαρχείο ενημέρωσε όλους τους ανθρώπους εκεί πέρα, καθώς και τους ολοτομικούς συνεταιρισμούς που επιχειρούν στο συγκεκριμένο χώρο, ότι θα πρέπει να αποχωρήσουν. Και οι άδειες έχουν ανακληθεί όλων των πυροσβεστών? Και οι άδειες και οι ρεπό και οι αυτές που έχουν χορηγηθεί, αλλά και αυτές που θα δινόντουσαν, δεν υφίστανται μέχρι νεοτέρας. Μάλιστα. Να σας ευχηθούμε καλή δύναμη, καλό κουράγιο και ας μην χρειαστεί να εφαρμοστούν όλα αυτά που έχετε σχεδιάσει μέχρι στιγμής. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Ευχής, καλό σας βράδυ.